Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια από τις πιο σημαντικές διαδικασίες συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων, που είναι ο καθαρισμός των φίλτρων και η σωστή τους λειτουργία κάτω από τις ιδανικές συνθήκες. Ξεκινάμε. Πριν κάνουμε οποιαδήποτε διαδικασία συντήρησης στο κλιματιστικό μας, θα πρέπει να απενεργοποιήσουμε την ηλεκτρική παροχή του μηχανήματος, είτε αυτή βρίσκεται σε μια μπρίζα, είτε είναι στο κεντρικό διακόπτη του πίνακα του σπιτιού μας. Πρώτα απ' όλα θα αφαιρέσουμε την ηλεκτρική παροχή του μηχανήματος, βγάζοντας την μπρίζα. Ερχόμαστε μπροστά στο μηχάνημα, στηρίζοντας τα δύο χέρια μας στις άκρες του, στις ειδικές εγκοπές, ανοίγουμε το καπάκι. Όπως βλέπετε, έχει αρκετή σκόνη πάνω, που είναι ένα θέμα που δημιουργεί και δυσκολία στη λειτουργία του μηχανήματος και ταυτόχρονα όχι τις ιδανικές συνθήκες για το χώρο μας. Για να αφαιρέσουμε το φίλτρο, σπρώχνουμε ελαφρά προς τα πάνω το φίλτρο να φύγει από τις ειδικές εγκοπές και μετά το τραβάμε σε ταρωτά για να αφαιρεθεί. Βλέπετε ότι πάνω στο μηχάνημα υπάρχει αρκετή σκόνη, την οποία μπορούμε να καθαρίσουμε εύκολα με μια ηλεκτρική σκούπα και να αφαιρεθεί πλήρως. Αφού αφαιρέσαμε, τεινάζοντας τη σκόνη σε έναν εξωτερικό χώρο, να φύγει πολύ σκόνη, μετά με κρύο νερό και αποκλειστικά με κρύο και όχι ζεστό νερό, ξεπλένουμε ώστε να φύγουν όλα τα υπολείμματα σκόνης που έχουν μείνει πάνω στα φίλτρα μας. Εκ των υστέρων, θα πρέπει να αφήσουμε τα φίλτρα μας να στεγνώσουν καλά στο μπαλκόνι μας, ώστε να μην τοποθετηθούν πάλι πίσω στο μηχάνημα βρεγμένα. Πολύ σημαντικός είναι ο καθαρισμός του μηχανήματός μας, όπως είπαμε, με την ηλεκτρική σκούπα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την πάνω πλευρά του μηχανήματος, από την οποία ρουφάει το μηχάνημα αέρα και πάντα συγκεντρώνει αρκετή σκόνη. Και μετά να συνεχίσουμε εσωτερικά του μηχανήματος. Αφού ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αυτή, μετά θα πρέπει να τοποθετήσουμε ξανά τα φίλτρα μας όταν έχουν στεγνώσει στη θέση τους. Για να τοποθετήσουμε τα φίλτρα μας, τα πιάνουμε πάλι από κάτω, όπως τα είχαμε αφαιρέσει, τα βάζουμε στις ειδικές εγκοπές και σε ταρωτά τα σπρώχνουμε προς τα πίσω, ώστε να φτάσουν μέχρι το πίσω μέρος του μηχανήματος και τα τοποθετούμε να εγκυστρώσουν σωστά στα σημεία υποδοχής τους. Το τελευταίο μας βήμα είναι να κλείσουμε ξανά το καπάκι μας και να ασφαλίσει καλά, να ακούσουμε το χαρακτηριστικό κλακ σε όλες τις εγκοπές, ώστε να αποφύγουμε τυχόν θορύβους που μπορεί να υπάρχουν κατά τη λειτουργία και να ξανασυνδέσουμε την ηλεκτρική παροχή ώστε να είναι έτοιμο το μηχάνημά μας για χρήση. Η διαδικασία του καθαρισμού των φίλτρων που περιγράψαμε νωρίτερα θα πρέπει να γίνεται σε ταχτά χρονικά διαστήματα, περίπου ανά ένα μήνα, και ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας του μηχανήματος και τον χώρο στον οποίο είναι τοποθετημένο, ίσως και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα. Ανάλογο καθαρισμό θα πρέπει να κάνουμε και στην εξωτερική μονάδα, απλά αυτός θα πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικό εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο θα πρέπει με τα ειδικά εργαλεία που διαθέτει να κάνει τον καθαρισμό του και γενικότερα τη συντήρηση του μηχανήματος τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση με το μικρότερο δυνατό κόστος λειτουργίας.